Salas. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Très bien, mon chéri Jean-Louis. Θα κάνουμε πάρτι, on va faire la boum, ένα πάρτι για τα παιδάκια μας ή και για μεγάλους, όχι μόνο για παιδιά. Και θα κάνουμε λίγο κάτι πέρα από τα τετριμένα. Δεν θα κάνουμε το σαντουιτσάκι, την μπόμπα με γαλοπούλα και τυρί. Α, έχεις κάνει πολλά πάρτι. Να σου πω, ξέρεις νομίζω, ξέρεις. Κοιτάξτε, ναι, θα δώσουμε μια, δύο ιδέες λίγο διαφορετικές, δηλαδή, όχι δύσκολες. Με απλά ωραία υλικά. Ωραία, ωραία. Που μπορούμε δηλαδή, όμως να εντυπωσιάσουμε. Για τα παιδιά, γιατί το πρώτο θέμα είναι τα παιδιά. Παραπάνω. Λοιπόν, τι έχω να φτιάξουμε, αγαπημένε μου. Εσύ μου πεις, αραχνούλες ή. Και τα δύο θέλω να προλάβουμε να φτιάξουμε. Από τι θες να ξεκινήσουμε. Αραχνούλα, βάλουμε στο φούρνο. Ωραία. Τέλεια. Αραχνούλα. Για να δούμε, παρακαλώ, την κάρτα με τα υλικά. Λοιπόν, φτιάχνουμε αραχνούλα. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο λουκάνικα βρασμένα Frankfurtis, ένα φύλλο σφολιάτα, ένα αυγό για την κόλλα, κέτσαπ και μουσταρδίτσα. Πολύ εύκολο. Αυτά, πολύ απλά υλικά. Λοιπόν, η πλάκα του φούρνου. Σφολιάτα που βρίσκουμε παντού στην αγορά. Τέλεια. Εύκολο. Λουκάνικο που έχουμε βράσει ελαφρά. Αυτό δεν το παίρνει και έτοιμο από την κονσέρβα και δεν χρειάζεται τίποτα. Ή το βράζει κιόλα. Κονσέρβα. Παιδιά, εγώ θυμάμαι το τρώγα ομό αυτό, παιδί. Αν είναι για την κονσέρβα, το ξέπλαινα και το τρώγα. Είναι φρασμένο ουσιαστικά. Θα κόψουμε λίγο τι άκρε. Σωστό. Κωστάκι, έλα να βοηθά άμα χρειαστεί. Την εκπαίδευση που είχαμε τις έγκες. Ναι, έτσι, ναι. Μου πλαιζία, να... μου πλαιζία. Τι κάνω. Έλα, παιδιά. Ό,τι θέλει ο σεφ, απλά να σε δω για ηθική υποστήριξη. Τώρα να βοηθήσεις. Λοιπόν, έχουμε κόψει τα λουκανικάκια, έχουμε κόψει... Θα κάνεις τα ποδαράκια εσύ. Ποδαράκια. Ναι, θα δεις. Άρα, Ζαν-Λουί μου, χρειαζόμαστε... Για μπράβο, για κόλλα. Για κόλλα, δηλαδή πάντα ένα αυγό χτυπημένο, λίγο, γιατί μόνο η κόλλα κολλάει στη σφολιάτα. Εγώ προτείνω σφολιάτα, τώρα κάποιος έχει ένα ζύμι... Ναι. Παν μπριζέ που λέγαμε προχθές. Ναι, ταιριάζει. Κόβουμε λίγες λουρίδες. Α, το κόβεις. Εγώ το είδα και έτοιμο και φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Όχι, είναι πολύ εύκολο. Δεν είχα καταλάβει όμως ότι είναι έτσι. Λοιπόν, να βάλω το φίλο μου εδώ να ξεκινήσει. Βάλτε μας καλέ καμιά μουσική, ξέρω σφίλοι. Τελικό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ πιάνεις μαχαιράκι, το πιάνεις εδώ, τυλίγεις μέχρι κάτω. Εντάξει, και μετά κάνεις. Κάτσε ρε παιδιά, εγώ δεν βλέπω ούτε κάμερα. Τα κάνετε, τα έχετε κρύψει. Λοιπόν, ξανακάνω. Ναι. Πιάνω ένα μικρό. Το τυλίγουμε. Κάτσε, να, κοίτα, να σε βλέπουμε. Μπράβο, και μάθω τα γάντια. Άρα κόβουμε τη λωριδίτσα τη μικρή και το γυρνάμε γύρω-γύρω. Και το τυλίγουμε στη μέση. Okay, και μετά κάνουμε τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια κόβουμε μία φορά, δύο φορές. Okay. Από μία μεριά. Ναι, και άλλες δύο από την άλλη. Και άλλες δύο από την άλλη. Okay. Έτσι. Ναι. Κάτσε δεξιά ναι. Και προχωράς. Ωπ, κάψε και αυτό. Ο κοβλουρίδες. Πάρα πολύ ωραία. Και τα κόβουμε έτσι, τα χαράσουμε, ναι, μου. Ναι. Τέλεια. Το έχεις τάψει όμως. Πολύ καλό. Τελικά. Καταλαβαίνω και εγώ το κατάλαβα αυτό. Τώρα μάλιστα. Α, στα τρία. Ναι, δεν πειράζει. Ναι, στα τρία, δεν πειράζει. Θα φουσκώσω. Το καλό με τη σφολιάτα και να αφήσουμε δηλαδή, ένα κομματάκι δηλαδή, και τρίπιο με το φούσκωμα. Ναι, θα ενοποιηθεί. Θα το καλύψει, θα το καλύψει. Ωραία. Αυτά, είναι αυτή η διαδικασία τόσο απλή. Πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά μπαίνουν στο φούρνο, Ζαν-Λουί μου. Φούρνο, 180. Ωραία. Αφού σκοτώσει λίγο και μετά να βάλουμε τα ματάκια. Για να δούμε λοιπόν. Έχει φέρει και από το φούρνο. Ναι, βέβαια έχω φέρει. Για να δούμε για να συνεχίσουμε στην επόμενη συνταγή. Ωραία. Γιατί αυτή την καταλάβαμε. Συνεχίσω εγώ, θα θέλεις... Κάνε και αυτό εσύ, ναι. Θα σου δείξει πώς το παρουσιάζουμε, Νικολάς. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι περίεργη να δω γιατί λογικά θα φουσκώνει σφολιάτα. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμος είμαι για παιδικό πάρτι. Λοιπόν, έτοιμο, θα σε φωνάξω τώρα να κάνω μια συνάντηση. Είπαμε αραχνούλες. Για να κάνουμε αραχνούλες, έχουμε τι τρώνε τα παιδιά, κέτσαπ και μουστάρδα. Και εμένα η μεγάλη μου κάνουμε... μπορεί τρελαίνεται, παιδιά. Για αραχνούλα. Στρογγυλό. Α, εντάξει, ωραίο. Λίγο ανοίγουμε έτσι. Δεν είναι τίποτα. Πολύ εύκολο. Το ίδιο με τη μουστάρδα. Κοίτα εδώ, φοβερό. Να είναι καυτερή, να τιμωρήσουμε και κανένα ψυχή. Όχι, τα παιδιά τα καλύτερα. Ναι, καλά, μετά σου αρχίζουν τα μπλιάξι. Ένα κουταλάκι. Θα τα κεράσει. Το βλέπει. Να κάνεις. Έλα, Ζαν-Λουί. Κάτσε να δω. Φοβερό. Ναι, εύκολο. Ρε, παιδιά, γιατί καλά το έκανα. Καλό, καλό, άλλο ένα. Κάνε άλλο ένα. Ωραίο δεν το έκανα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Και να βγάλουμε... Καλή κουβέντα από πάνω, ούτε βασιλόπιτα δεν ξέρεις να κόβεις, μου λένε. Άμα, παιδιά, συγγνώμη, αυτό γίνεται έτσι. Βέβαια. Φοβερό, κοιτάξτε πώς γίνεται. Πόσο απλή διαδικασία. Και βάζουμε τα αραχνούλα μας ψημένα, που βάλαμε καλά, τα μάτια. Καλά, τέλειο.
Απλώς. Έχω εντυπωσιαστεί. Στο ψήσιμο αυτό ανοίγει. Ναι. Βάζουμε μετά ένα γκοτζιμπέρι, οι δύο, στη θέση του μάτι. Α, και είναι αραχνούλα, μικρή. Τώρα το κατάλαβα, ρε παιδιά. Τα. Άρε, τσιπνοπούλι, πουλιά στον αέρα, πιάνει ρε άτιμη. Για μένα τα λέω. Ηρωνεύομαι, αυτοσαρκάζομαι. Στη δύο. Λοιπόν. Κοίτα τι, τα ματάκια της και τα ποδαράκια της. Πάρα πολύ ωραία φαίνεται. Για να δω. Πάμε. Αλόγον ντάνς. Να βάλω και λίγο έτσι και έτσι από την κουστάδα. Βέβαια να βάλεις. Ωραίο. Πολύ καλό. Καλό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο. Είπαμε να κάνουμε ένα τορτίας. Κοτόπουλο, η γαλοπούλα, εντάξει, μπορεί να είναι και ζαμπόν σκέτο. Κάποιο λέει: εγώ βάζω το κοτόπουλο ή τα παιδιά είναι της λατρεία. Να δούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά. Βέβαια. Λοιπόν, 5 τορτίγες, 3 τεμάχια στήθος ψημένο κοτόπουλο ή γαλοπούλας, 3 πιπεριές χρωματιστές, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 φρέσκα κρεμμύδια, μαγιονέζα, κάρι. Έχουμε και άλλη καρτούλα. Αυτά. Τι κάνεις, για πες μας λίγο. Λοιπόν, κόβουμε το κοτόπουλο. Ζαράκια μικρά, βρασμένο. Ωραία. Κοτόπουλο ή στο άρα, φρύνο. Συγγνώμη λίγο επειδή να το κάνουμε στο χρόνο μας απομένει για να προλάβουμε. Ναι. Τα βάζεις όλα μέσα. Ναι. Κοτόπουλο, πιπεριές. Μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Λίγο μαϊντανού βάζω. Και κάρι. Κάρι. Τα ανακατεύεις. Τα ανακατεύουμε και κάνουμε ζύμη. Και το τυρίγουμε. Ωραία. Τορτία. Ας ετοιμάσουμε τη ζύμη και γυρνάμε να τη τυλίξουμε. Okay. Τέλεια. Et puis seulement quand c'est fini, alors... Τρώμε. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι για αυτή την φοβερή τορτίγια χρησιμοποιήσαμε για τη γέμιση. Θες να πεις εσύ κοτόπουλο, πιπεριές. Ναι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, κρεμμυδάκια, μαγιονέζα, κάρι. Άρα, Ζαν Λουί μου, τι έκανες, όλα στον μπολ και τα ανακάτεψες. Ακριβώς, στον μπολ με λίγο μαγιονέζα να κολλάει το σύνολο. Ωραία. Θέλει πολύ, εντάξει. Μου λέγατε και εντυπωσιάστηκα ότι αυτές τις τορτίγες τις βρίσκεις έτσι στο σούπερ μάρκετ. Παντού, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι. Δεν κοιτάζει πολύ στα σούπερ μάρκετ. Τριγύρω. Ναι, μωρή, είναι στο σούπερ μάρκετ. Αλλά τορτίγες δεν ήξερα. Εσύ κοιτάζει να ταράσει τι έχουν. Εννοείται. Μπορώ να ανακαλύψω κάτι. Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Ε, αυτά είναι. Λοιπόν, και κόλλα. Και εγώ λέω, έχω κοφτερό μάτι. Ναι, καλά. Έτσι. Άρα βάζει λίγο μαγιονεζίτσα, είναι αυτό. Κόλλα, λίγο τυράκι. Τυράκι. Τυράκι, αναλυκοτερή, Φιλαδέλφια. Αλάτι. Με κοροϊδεύουν. Να ευχαριστήσουμε και τα κόκκομά τους. Εννοείται. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα κόκκομά για τη φιλοξενία που κάναμε αυτό το εξαίσιο βίντεο. Έτσι. Για τις έγκυες. Παιδιά, εκεί γίνονται και πάρτι, παιδικά φωτογραφίες. Και επειδή λέγαμε για ωραίες εταιρείες, τώρα εντάξει δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά ξέρετε ότι έχουν μαγειρίο μέσα οι κόκκοματ που τρώνε οι εργαζόμενοι. Και σε άλλο, μας είπαν τι κάνεις. Αν θες να πάρεις κρεβάτι, αλλά θες να το δοκιμάσεις, σε φιλοξενούν δωρεάν. Να το δοκιμάσεις. Okay. Δοκιμάσαι εκεί δηλαδή. Δοκιμάσαι στο ξενοδοχείο για να δεις το κρεβάτι που μπορείς να διαλέξεις. Μόνο σου και με παρέα. Και με παρέα, εννοείται. Λες να σου βρίσκουν και την παρέα. Όχι, πάμε σε μετρική σου βρουν και την παρέα, άμα δεν μπορείς. Τι ακούω, Θεέ μου, ας κάνουμε την τορτίγια μου. Άρα τι τυλίξαμε. Τι τυλίξαμε, βλέπεις, έχει γεμίσει μέσα. Εντάξει, για πολυτελεία ισιώνουμε λίγο τις γωνίες που θα το βάλουμε στην επόμενη τορτίγια. Εντάξει, λοιπόν εμείς τρώμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, σας αγαπάμε πολύ. Αύριο το πρωί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, ευχαριστούμε και το διπλό σου μυστήριο.